Καλή σας ημέρα, καλημέρα από την πρώτη ανάρτηση, είμαι η Νικόλ και μαζί με την Κυριακή θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα Κυριακή, καλημέρα, να σου πω. Λοιπόν και από μένα. Η θερμοκρασία σήμερα αρχίζει και πέφτει όλο και περισσότερο καθώς αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 10 βαθμούς Κελσίου. Το ξέραμε ότι σιγά σιγά θα αρχίζουν τα κρύα, θα αρχίσουν σιγά τα κρύα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κρύο απλά, έχει τσουχτερό κρύο έξω. Ναι, έχει αρκετό κρύο. Εν πάση περιπτώσει, Παρασκευή σήμερα τελειώνει και η εβδομάδα. Θα γεμίσουμε το Σαββατοκύριακο τις μπαταρίες μας και εμείς, αλλά και εσείς. Σε αυτό το σημείο, να πάμε στην κυρία Κιτσανικίδη να μας πει τα σαν σήμερα, τους σημαντικότερες θανάτους και τις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν συμβεί. Τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1822 ο Στάικος Σταϊκόπουλος κυριεύει το φρούριο του Παλαμιδίου από τους Οθωμανούς. Το 1899 ο Ελβετός επιχειρηματίας Hans Gamber ιδρύει την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελώνα. Το 1908 κατά τη Γενική Συνέλευση των Μελών του καταρτίζεται το πρώτο καταστατικό του Ηρακλή Θεσσαλονίκης που είναι από τα πρώτα ελληνικά αθλητικά σωματεία, φέρει την ονομασία Οθωμανικός Ελληνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Το 1912 αρχίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1964 στο αίμα πνίγεται ο επίσημος εορτασμός στον Γοργοπόταμο για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας από τους αντιστασιακούς το 1942. Και το 1975 οι Queen ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών. Και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα. Το 1902 ο Κάρλο Λέβι, Ιταλός συγγραφέας. Το 1915 ο Eugene Polley, Αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης του ασύρματο του ηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Το 1925 ο Ernst Happel, Αυστριακός ποδοσφαιριστής και προπονητής ποδοσφαίρου. Και τέλος να δούμε ποιοι σημαντικοί άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1851 ο Εμμανουήλ Ξάνθος, από τους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας που προετοίμασε την επανάσταση του 1821. Το 1924 ο Τζάκομο Πουτσίνι, Ιταλός συνθέτης, ενώ το 2001 ο Τζόρτζ Χάρισον, Βρετανός κιθαρίστας και συνθέτης, ένας από τους 4 Beatles. Μας είπε λοιπόν η Κυριακή τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, την 21η ημέρα του Νοεμβρίου, τις σημαντικότερες γεννήσεις, αλλά και φυσικά τους σημαντικότερους θανάτους. Σε αυτό το σημείο, Κυριακή, να πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθηναϊκές και αθλητικές εφημερίδες της ημέρας και να επιστρέψουμε με τα θέματα. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι αλλαγές στα τεκμήρια και τους φόρους του 2014. Θα προστίθενται στα τεκμήρια οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών και τίτλων του δημοσίου. Τέλος, τα αφορολόγητα όρια και φόροι από 26% έως 40% για 750.000 μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Μεγάλες περικοπές στις φοροαπαλλαγές για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Στην εφημερίδα Ημερησία, εισαγγελική έρευνα για το φυσικό αέριο, ενδείξεις για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και Gazprom για μείωση των τιμών. Στην διαιτησία μπορεί να προσφύγει η Ελλάδα αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία. Ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν πετύχει σημαντικές εκπτώσεις στην τιμή προώθησης προμήθειας του αερίου. Στην εφημερίδα Έθνος, οι αλλαγές στους φόρους για 1 εκατομμύριο επαγγελματίες. Έξτρα επιβαρύνσεις για όσους αμείβονται με μπλοκάκι. Με νέους συντελεστές, η φορολόγηση για τα εισοδήματα του 2013. ΕΟΠΗ κλείνουν τα ιδιωτικά ιατρία των γιατρών που απεργούν. Και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ανοχή μέχρι 10.000 ευρώ χρέη στον ΟΑΕ. Οι εργοδότες σας ζητάνε τα μέτρα. Νέα 48-ωρη, αλλάζει τα δεδομένα στα ΑΕΗ. Εμφύλιος κυβέρνησης, Τρόικας σε 3 σημεία. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Η ώρα του Γιάννου, ο πρώην υπουργός, ελέγχεται εξονυχιστικά από τους εισαγγελείς και για τα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η αγορά των γερμανικών αρμάτων «Λεοπάρτ».
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Παπαντονίου. Καλείται ως ύποπτος για το κακούργημα της ανακριβούς δήλωσης ποθενέσχες για το ποσό του 1.133.000 ευρώ. Και στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, να σταματήσει η βιομηχανία διώξεων ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Η πυρηνική υλικοσυμφωνία στο Ιράν δεν εγγυάται έναν κόσμο ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας. Στην εφημερίδα η Ναυτεμπορική, σαφές πλαίσιο συμφωνίας ή αποχή δηλώνει η Τρόικα. Εκπρόσωπος ΡΕΝ προς την ΝΗ, δεν έχει οριστεί η επιστροφή. Εκτιμήσεις για τρύπα 280 δισεκατομμύρια στα stress tests. Να μην χαλαρώσουν οι προσπάθειες. Νέα μείωση καταθέσεων τον Οκτώβριο. Και στην εφημερίδα Τα Νέα, ομός εκβιασμός με θύματα 78.000 φοιτητές. Δεν επεπόθησα τόσο μακρύ βίο. Ο Κρυαράς έγινε 107 ετών. Το Κατάρ ξαναφεύγει από το ελληνικό. Ομόφυλα ζευγάρια, το Πασόκ δεν κάνει πίσω για το σύμφωνο. Χέλμουτ Σμιτ, η Ελλάδα στην ΕΟΚ για το χατήρι του Ζισκάρ. Και στην εφημερίδα η Εσπρέσο, μπαρ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στα Εξάρχεια. Τα ποτά σέρβιρε γνωστός αναρχικός που δεν ήξερε live εικόνα ακόμα και μέσα από τις τουαλέτες. Μπύρες, κοκτέιλ και σφινάκια με κοριούς και κρυφές κάμερες παντού. Στην εφημερίδα η Καθημερινή, νέο μέτωπο στην υγεία με γιατρούς του ΕΟΠΗ, αναμέτρηση στον Ειρηνικό, παρέμβαση Λαγκάρτ και Ρεν για επίσπευση, δυσφορία Μαξίμου με Δούνου του, εκτός προς απώλεια του εξαμήνου το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, το Κατάρ έφυγε από το Ελληνικό. Και να περάσουμε στην εφημερίδα η Αυγή, αποκεφαλίζουν την υγεία. Συναντήσεις στην εποχή του μνημονίου, αθώωση των αστυνομικών που έσπασαν το στέκι μεταναστών πρότεινε η εισαγγελέα. Διαβάσαμε και τους τίτλους από τις κυριότερες αθηναϊκές εφημερίδες. Να περάσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Και ξεκινάμε τα αθλητικά μας με την εφημερίδα «Η Πράσινη». Βάμος εξάστερε. Οι τραυματισμένοι δεν λυγίζουν τον Παναθηναϊκό, που τα δίνει όλα απόψε για το διπλό στην πρωτεύουσα των Βάσκων. Και στην εφημερίδα «Live Sport», 35 εκατομμύρια για αρχή. Αυτό είναι το αρχικό ποσό επένδυσης στον Παναθηναϊκό που ανέφερε ο Γιαννακόπουλος στο τέτα τέτ με τον Αλαφούζο. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Στην εφημερίδα «Ώρα των Σπορ», το βάρος της φανέλας να μπορούν να σηκώσουν. Η ώρα αναλύει το βασικό κριτήριο που βάζουν στην ΑΕΚ για τις μεταγραφικές κινήσεις πέρα από το ταλέντο και την ποιότητα. Επιλέγει Σιφάκη, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να ανοίξει συζητήσεις με τον διεθνή goalkeeper τον Ιανουάριο. Και στην εφημερίδα Goal News βάζουμε 35, κερδίζει χρόνο, ψάχνει αν υπάρχουν παγίδες και σταθμίζει το τελικό χτύπημα. Αλλά να πιάσουν τόπο. Από την Αστάνα με αγάπη. Ρεκόρ με μπουνιές. Με χρηματικό πρόστιμο κινδυνεύουν ο Ολυμπιακός και οι παίκτες για το ring στο σεφ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Sport Day. Θρύλος των ρεκόρ. Και να φύγουμε από την εφημερίδα Sport Day και να περάσουμε στην εφημερίδα Η Γάτα. Βάλτε άλλα 10 να σαρώσουμε. Στα 45 εκατομμύρια το άνοιγμα της ΠΑΕ, στα 35 εκατομμύρια ο κουμπαράς του Γιαννακόπουλου, διέρευση για δυναστεία και στο ποδόσφαιρο. Στην εφημερίδα Φως των Σπορ, θρύλος 72-54 τη Γαλατά και έφτασε στο μοναδικό 17-0. Νοκάουτ για ένα μήνα ο Μίτρογλου, χάνει σίγουρα την Άντερλεχτ. Και στην εφημερίδα Γαύρος, πρωταθλητής, όρκος από όλους για σένα, θα πάμε στους 16. Μεγάλη πίκρα του πιστολέρος, στήριξη από τους αγαπημένους του. Και τέλος στην εφημερίδα Γαύρος, 17-0 τους πλάκωσαν στα καρφώματα. Τον μάτιασαν, τον κατέμιασαν, τον έφαγαν, ευτυχώς. Ο Μίτρογλου τράβηξε το πόδι του όταν του το πλάκωσε ο Άλεξ και δεν έσπασε ο χιαστός του.
Διαβάσαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Να πάμε όμως, πριν πάμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε μία φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@gmail.com, αλλά και στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση, και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Από εσάς καθημερινά περιμένουμε τα σχόλιά σας, τα βίντεο της ημέρας, οτιδήποτε εσείς θέλετε να σχολιάσουμε. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε, Κυριακή, να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί η Ζούγκλα μέχρι αυτή την ώρα και να πούμε ότι και εσείς ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μπαίνετε να ενημερώνεστε από εκεί. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Τα παιδιά των φυλακών, συνεντεύξεις on camera με τους κρατούμενους στον Αυλώνα. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Ελληνοτουρκικό ξύλο, συμπλοκή παικτών του Ολυμπιακού και της Γαλατασαράι στο ΣΕΦ. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, Άνθιμε Δεύρο Έσο, καταγγελίες για τις αμαρτίες στενών συνεργατών του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Και το τέταρτο πρωτοσέλιδο, κόβουν τις συμβάσεις λόγω απεργίας. Το Υπουργείο Υγείας διακόπτει τη συνεργασία με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Όπως είπαμε και πιο πριν, ανά πάσα στιγμή μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε το www.zoogla.gr και να ενημερώνεστε μέχρι και το τελευταίο λεπτό για τα θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σήμερα είστε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας και βρισκόμαστε εδώ με την Νικολέτα Τσίκου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε τα σημερινά μας θέματα. Όπου ένα μέτωπο δημιουργήθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη με τους ιατρούς του ΕΟΠΗ, καθώς αυστηρή προειδοποίηση προς τους απεργούς ιατρούς του ΕΟΠΗ έστειλε το πρωί της Πέμπτης μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν να νομίζει πως μπορεί να εκβιάζει το κράτος και προσθέτοντας φυσικά πως το Υπουργείο διαθέτει πλάνο Β που δεν θα αρέσει στους γιατρούς. Οι ιατροί του ΕΟΠΗ έχουν προκηρύξει απεργιακές κινητοποίησεις έως και τις 3 Δεκεμβρίου, δηλαδή για μία εβδομάδα ακόμα, διαμαρτυρώμενοι για το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αναφερόμενος στην ψηφοφορία για την τροπολογία που αποσκοπεί στη μείωση των τιμών των φαρμάκων στην αγορά, ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ πως με το ναι που ήθελε να πει σε 4 από τα άρθρα, ήθελε απλώς να διασκεδάσει εντός εισαγωγικών τις εντυπώσεις και να φανεί ότι δεν είναι αρνητικός σε όλα. Σκληρή όμως απάντηση έδωσαν μέσω του σταθμού του Sky οι γιατροί, οι οποίοι το απόγευμα της Πέμπτης αποφάσισαν την παράταση των απεργιών τους έως και τις 9 Δεκεμβρίου. Και παραμένουμε, Κυριακή, στους γιατρούς, καθώς τέλος της συμβάσης πάνω από 1.000 ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ βάζει από σήμερα Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας με δήλωσή του στη Βουλή, οι εν λόγω γιατροί το πρωί απεργούν στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ και το απόγευμα δέχονται ασφαλισμένους στα ιδιωτικά τους ιατρεία με πληρωμή από τον ΕΟΠΗ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από σήμερα διακόπτονται οι συμβάσεις με τους ΕΟΠΗ, δήλωσε.
Ο κύριος Μπέζας μάλιστα ανέφερε, η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα προχωρήσει. Έχουμε κάνει εξαντλητικό διάλογο με όλους τους εργαζόμενους των ΕΟΠΗ και η βούλησή μας είναι αυτός ο διάλογος να είναι διαρκής. Και θέλουμε αυτός ο διάλογος να είναι διαρκής, διότι πάνω απ' όλα είναι οι πολίτες και το αναφέρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους πρόσβαση στο φάρμακο και τις υπηρεσίες υγείας. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τους πολίτες αυτό το δικαίωμα. Να πούμε όμως πως και σήμερα διαμαρτυρία ιατρών έξω από το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με όσα δηλώνουν εκείνοι, ο ιατρικός κόσμος δεν εκβιάζεται ούτε απειλείται. Θα δώσουμε μάχη ενάντια στις εκβιαστικές αργοπασιστικές πολιτικές που έχουν στόχο να τρομοκρατήσουν, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την διακοπή των συμβάσεων με τον ΕΟΠΗ όσων γιατρών συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση, αλλά ταυτόχρονα έχουν συμβάσεις και για τα ιδιωτικά τους ιατρία, Κυριακή. Συνεχίζουν λοιπόν λέγοντας, θα αντισταθούμε στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και την εξαθλίωση του Έλληνα γιατρού, γιατί η πρακτική τους είναι τελικά να αποβάλουν και άλλους γιατρούς από τον ΕΣΥ, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Και καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την κατάσταση σε συνεργασία με τους λειτουργούς της υγείας και με μεγαλύτερη περίσκεψη για τον καλό τους ασθενή. Εξάλλου, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά από τον Υπουργό Υγείας να σταματήσει την καταστροφική πολιτική και δηλώνει ότι ο ιατρικός κόσμος θα αντιταχθεί σύσσωμος σε κάθε παρέμβαση που βρίσκεται στην παραπάνω κατεύθυνση. Να πούμε πως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στηρίζουν τη σημερινή απεργία των νοσοκομειακών ιατρών και τις συνεχόμενες απεργιακές κινητοποίησεις των ιατρών του ΕΟΠΗ και καλούν τον ιατρικό κόσμο να συμμετάσχει στην αυριανή, στην σημερινή συγκέντρωση λοιπόν στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας. Ένα θέμα υγείας το οποίο αφορά όλους, ένα θέμα υγείας το οποίο αφορά μικρούς και μεγάλους, καθώς είναι το μόνο, ας πούμε, ο μόνος κλάδος που δεν πρέπει να αγγίζεται, Κυριακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικός. Πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα. Βέβαια θα δούμε και το σχετικό βίντεο στο επόμενό μας θέμα. Να αλλάξουμε ένα θέμα το οποίο τι ακριβώς συνέβη, Κυριακή. Για πες μας λίγο. Ο κύριος Αβράμης βγήκε εκτός σε αυτού στη Βουλή και αφορμή για το ξέσπασμά του αυτό στάθηκε η απουσία του εκ νέου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτου του κύριου Νίκου Δένδια από την αίθουσα της Ολομέλειας με αποτέλεσμα να μείνει αναπάντητη η ερώτηση που έκανε ο βουλευτής της Αχαΐας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει κάνει γνωστό ότι δεν πρόκειται να έρθει στη Βουλή για να απαντήσει σε ερωτήσεις χρυσαυγητών βουλευτών μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση των τριών προφυλακισμένων συναδέλφων τους, του αρχηγού τους, του Νίκου Μιχαλολιάκου και των βουλευτών Χρήστου Παπά και Γιάννη Λαγού. Και στην άδεια αίθουσα της Ολομέλειας, η φωνή του χρυσαυγήτη βουλευτή όχι μόνο έκανε αντίλαλο, αλλά κόντευε να τρυπήσει και τους στίχους. Θα πάμε όμως να το δούμε το απόσπασμα από την χθεσινή, τι ακριβώς συνέβη χθες και επιστρέφουμε. Πόντος του Υπουργού βεβαίως δεν μπορώ να αναλύσω το θέμα, αλλά με την ιδιότητά μου του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, του θεσμικού αναπληρωτού κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Το θέμα είναι μείζον, αξιότιμε κυρία Πρόεδρε. Μείζον για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για την εύρυθμον και νόμιμον λειτουργία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η πρόκληση με πράξη τελέσεως της κυβερνήσεως και με πράξη παράδειος της αντιπολιτεύσεως και της μείζωνος αντιπολιτεύσεως και της λυπής αντιπολιτεύσεως αλλά και της συμπολιτεύσεως για αυτά τα οποία γίνονται εδώ είναι κάτι το αδιανόητο και το πρωτοφανές. Λειτουργεί Βουλή. Ψηφίζονται νομοσχέδια, Βουλή κροτηριάζει με τρεις βουλευτές και τον αρχηγό του κόμματός μας της Χρυσής Αυγής χωρίς να έχουν απολέσει την βουλευτική τους ιδιότητα και δεν μπορούν να ασκήσουν των κοινοβουλευτικών έλεγχων. Δεν μπορούν να ψηφίσουν. Δύναμη πίεσης διατάξεως γίνεται αυτό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, έχω υποβάλει προς τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης τον άρτη μόλις απελθόντα, έχω υποβάλει ερώτηση. Έχω υποβάλει και ερώτηση πρόσφατα, τώρα τον Οκτώβριο, στον κύριο Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, ο οποίος αρνείται να απαντήσει με την εξής στερεότυπο φράση, ότι επειδή κατηγορούνται κάποιοι βουλευτές από μας και έχει αρθεί η ασυλία τους, ακούσατε τι λέει. Ευρισκόμαστε, λέει ο κύριος Δένδια, σε αδυναμία να επισέλθουμε σε θέματα τιθέμεδα διαμέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, υποβαλλομένων από βουλευτές της ομώνυμης κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς η διεκπαιρέωσή τους
ενώ σου εκκρεμεί η ποινική υπόθεση και αυτοί παραμένουν στην ελόγω ομάδα και κόμμα. Ακούσατε, απάντηση υπουργού. Και αυτοί παραμένουν, τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή? Θα έπρεπε να φύγουμε, να γίνουμε ανεξάρτητοι και να πάμε σε άλλο κόμμα? Ευχαριστώ κύριε Αρβανίτη. Όχι, παρακαλώ θερμό. Προστηθήκατε κύριε Αρβανίτη και εκτός διαδικασίας. Παρακαλώ θερμότατα, είναι μείζον το Θεό. Όχι, αφορά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Μπήκατε που απετάνθην, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θερμότατα. Έχετε δείξει μια ευγένεια και ανοχή όταν χρειάζεται. Το θέμα είναι μείζον. Και απευθύνουμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και του λέω, είναι σύνομο ή έκνομο η συμπεριφορά του κυρίου Δένδια? Και ξέρετε τι απήντησε τηλεφωνικός? Ότι είναι αναρμόδιο. Ποιο ήρεμα, κύριε Αρβανίτη, κατεβάστε τον τόνο σα, παρακαλώ. Αγροτική ανάπτυξη και τροφίμων. Σα έδωσα τον λόγο εκτός διαδικασίας να είστε κι εσείς πιο ήπιο, σα παρακαλώ. Και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και αυτό επίση είπε ότι είναι αναρμόδιο. Ποιο είναι αρμόδιο, να μου πει το Προεδρείο σα? Το Προεδρείο δεν μπορεί να πει, η Υπουργή απαντήσει σε αυτά. Δεν απαντήσει το Υπουργείο, κύριε Αρβανίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε εκτός διαδικασίας η θέση σας. Ουσιαστικά αναπτύξατε την ερώτηση. Ωραία, τώρα το θυμηθήκατε. Παραβιάζετε το Σύνταγμα. Εντάξει. Και δεν μου δίνετε το χρόνο. Σας το έχετε καθήκον να μου τον δώσετε. Υπούμε. Υπούμε για σας, γιατί σας εκτιμούσα. Σας έδωσα εκτός διαδικασίας. Σας εκτιμούσα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Υπούμε. Έχει αδικηθεί ένα κόμμα. Σύρατε παρανόμου. 94-25-13 επίκαιρη ερώτηση. Κύριε Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, σας έδωσα το λόγο. Εκτιμήστε την ανοχή του Προεδρείου, σας παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, είναι απόφαση αυτή της Βουλής και της κυβέρνησης για αυτά που τώρα καταμαρτυρείτε στο Προεδρείο. Ωραία, ωραία, ωραία. Τα είπατε αυτά εκτός διαδικασίας. Το Προεδρείο σέβεται αυτή την θέση σας. Όμως, παρακαλώ, ηρεμήστε. Μη φωνάζετε. Είμαι αριθμό 94 της 25ης-11ης-2013. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α Αθηνών της Δημοκρατικής Αριστεράς, κυρίου Ιωάννη Πανούση, προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι χάνετε το δίκιο σας? Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι θέλετε να σας πω? Μη φωνάζετε λοιπόν στο Προεδρείο. Όχι, θα αντιδράσετε ήπια και κόσμια. Έτσι θα αντιδράσετε μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν φωνάζουν έτσι, χωρίς λόγο. Όχι, να μην φωνάζετε έτσι. Δεν είναι δικαστήριο εδώ. Στη Βουλή θα αγορεύουμε με ποιότητα και εδώ συμβαίνει να διαλεγόμαστε, κύριε Αρβανίτη. Εδώ συμβαίνει να διαλεγόμαστε, δεν είναι δικαστήρια εδώ. Στα δικαστήρια να φωνάζετε όσο θέλετε. Και αν θέλετε με αυτό να επιβάλλετε το λόγο σας και τη θέση σας. Δεν μπορούσε λοιπόν να τον ηρεμήσει τίποτα τον κύριο Αβραάμ, να παραμείνουμε όμως στη Βουλή, καθώς νέα αντιπαράθεση για την κοινοβουλευτική διαδικασία σημειώθηκε εχθές στην Βουλή κατά τη συζήτηση πράξης νομοθετικού περιεχομένου, στην οποία επισυνάφθηκαν πριν από μία εβδομάδα δύο τροπολογίες που αφορά την παιδεία και το ασφαλιστικό. Στον απόϊχο της προχθεσινής επεισοδιακής συνεδρίασης της Ολομέλειας και απέναντι σε νέες βολές για κατάχρηση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου εκ μέρους της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Βουλής Βαγγέλης Μαϊμαράκης μετέφερε στο σώμα τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης πως τέτοια επισύναψη τροπολογιών συμβαίνει για τελευταία φορά. Αναγνωρίζουμε πως δυστυχώς η κυβέρνηση βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση και ο πρόεδρος της Βουλής θέλει να τονίσει ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πρέπει να γίνονται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις που να δικαιολογούνται κιόλας, ανέφερε ο κύριος Μαϊμαράκης. Ειδικά σε αυτές δεν μπορούν να κατατίθενται τροπολογίες άσχετες εν πολλής με το αντικείμενο και χωρίς αιτιολόγηση. Θεωρώ πως η κυβέρνηση θα το καταλάβει, γιατί η τακτική αυτή οδηγεί πλήρως πλέον στην υποβάθμιση του κοινοβουλίου και στερείται κοινοβουλευτικής λογικής, συμπλήρωσε. Ο πρόεδρος της Βουλής, ωστόσο, πρότεινε κατ' εξαίρεση να αποδεχθεί η Βουλή τη συζήτηση των δύο τροπολογιών, δεδομένου ότι ακολουθεί η συζήτηση του προϋπολογισμού, που μονοπολεί τις εργασίες της Βουλής, και είναι ζητούμενο να ανοίξουν τα πανεπιστήμια και να προχωρήσουμε σε διάλογο με τα πανεπιστήμια ανοιχτά. Το θέλουν άλλωστε και τα ίδια τα πανεπιστήμια, και η κυβέρνηση θεωρεί πως δεν έχει το περιθώριο να μην ψηφιστεί η τροπολογία. Και μιας και λες για τα πανεπιστήμια, Κυριακή, να ενημερώσουμε και τον κόσμο για το τι συμβαίνει στο Εθνικό Καποδοστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χθες λοιπόν, ύστερα από τη συνέλευση των διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, αποφάσισαν την κήρυξη 24 ώρες απεργίας
για σήμερα Παρασκευή, καθώς και νέας 48-ωρης απεργίας έως την 3η 3 Δεκεμβρίου, οι οποίοι θα επανακαθορίσουν την στάση τους σε νέα συνέλευση. Η Μεικτή Επιτροπή Πανεπιστημιακών και Διοικητικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας, έλαβε τη δέσμευση ότι δεν θα απολυθεί κανένας υπάλληλος. Ζήτησα από τον Υπουργό να μην χάσει κανένα στη δουλειά του και έλαβα τη σχετική δέσμευση, δήλωσε ο πρίτανος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης, και επανέλαβε ότι βούληση της συγκλήτου είναι να λειτουργήσει άμεσα το Ίδρυμα. Έτσι ακριβώς, γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοιχτά, πρέπει οι φοιτητές να μην χάνουν όσο καιρό έχουν χάσει μέχρι στιγμής, και από τη μία απεργία να περάσουμε στην άλλη διαμαρτυρία, θα έλεγα. Καθώς τάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 πραγματοποίησε χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία έργα των υπαλλήλων μετάλλου. Από τη μία και για 45 λεπτά πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Καλαθμόνος, όπου μπορούμε και εμείς και εσείς να δούμε πλάνα αυτή τη στιγμή. Οι περίπου 150 συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν 1/4 πριν από τις 2, πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί έφτασαν στις 2, όπου και επεδίωξαν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, τελικά με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Να πούμε πως λίγα λεπτά πριν από τις 3, Κυριακή. Οι διαδηλωτές αποχώρησαν και την ίδια ώρα άνοιξε η Μητροπόλεως. Κάποια από αυτά που διεκδικεί η Ομοσπονδία είναι η δικαίωση του αγώνου των εργατών στο Σκαραμαγκά, η στήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των χαλιβουργίων και των βιομηχανιών αλουμινίου, η δικαίωση του αγώνα των εργατών στη σωληνουργία Χαλκίδας, στη Σπάιντερ, στα Γιάννενα, στις μεταλλουργικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, την κατάργηση των δεσμών των μνημονίων, την κατάργηση των αντεργατικών νόμων και την απαγόρευση των απολύσεων. Και από το... βλέπουμε λοιπόν και τα πλάνα μας. Νομίζω ότι ήταν λίγο περισσότερο από 150, από έτσι όπως τους βλέπω τώρα με την πρώτη ματιά. Ο καθένας προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι, να διεκδικούμε αυτό το οποίο μας ανήκει. Για να περάσουμε όμως στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου δημοτικοί αστυνομικοί και σχολικοί φύλακες πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο Τιτάνια, όπου έλαβε χώρα η έκτακτη συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Εκπρόσωπος των δημοτικών αστυνομικών μίλησε στη συνέλευση, να πούμε. Μετά λοιπόν το τέλος της ομιλίας του, οι δημοτικοί αστυνομικοί αποχώρησαν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε, Κυριακή, το βίντεο, τι ακριβώς συνέβη με εκείνους, και επιστρέφουμε. Είδαμε λοιπόν και τι συνέβη και με την Κεντρική Ένωση των Δήμων Ελλάδος, και να πάμε στο βίντεο από το Ουράνιο Σώμα, Κυριακή. Όπου ένα βίντεο λοιπόν δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ουράνιο Σώμα, που έγινε ορατό χθες στην Ελλάδα. Το βίντεο έχει ληφθεί από τα Τρίκαλα και δείχνει την πορεία του φωτεινού αντικειμένου. Το είδαμε νομίζω και χθες ένα παρόμοιο, θα ήθελα όμως να το ξαναδούμε γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από το βίντεο από το Ουράνιο Σώμα να περάσουμε στο ελληνοτουρκικό ξύλο που έγινε χθες. Σε πεδίο λοιπόν μάχης μετατράπηκε την Πέμπτη το ΣΕΦ 3 περίπου λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Γαλατασαράι για τους ομίλους της EuroLeague. Όλα ξεκίνησαν σε διεκδίκηση για ένα rebound σε ελεύθερη βολή του Αρόγιο. Ο Μπέγιτς και ο Μενσάμπον Σου αλληλοσπρόχτηκαν για να πάρουν καλύτερη θέση και ο αριστερός αγκώνας του 30χρονου Βρετανού Power της τουρκικής ομάδας πέρασε ξυστά από το πρόσωπο του σέντερ των Πειραιωτών. Ο Μπέγιτς θεώρησε πως ήταν εσκεμμένη η κίνηση αντιπάλου του και απάντησε με αγωνιά. Όμως στο σημείο αυτό να δούμε λίγο το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε.
Γιώργου Πρίντεζη και αυτό του Μενσάμπονσου με σημειώσεις του Λουίτζι Λαμόνικα και δεν φαίνεται να έχει κάποιες άλλες. Λογικά μιλάμε για προβολή των τριών δεκών που μόλις ανέφερα. Δεν πάμε που το λέω, αλλά την πρώτη αγωνιά την έριξε εν κρυπτό ο Μπέγκιτς. Κάτι που δεν είχαμε δει, δείτε εδώ τα σπροξήματα. Α, όχι, ακόμη πιο νωρίς το να έχει σπρώξει πρώτος πριν να αρχίσουν να πέφτουν οι γροθιές. Έχει σπρώξει πρώτος ο Μενσάμπονσου. Εδώ βλέπετε, οι δύο παίκτες ανταλλάσσουν γροθιές. Κάποια στιγμή μπαίνει στον καβγά και ο Πρίντεζης το... Είδαμε λοιπόν και τι συνέβη με τον αγώνα. Άνετη όμως ήταν η νίκη και ρεκόρ για τον Ολυμπιακό με 92-54. Έτσι, τους νικήσαμε λίγο. Όχι πολύ, λίγο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επιβλήθη την Πέμπτη με 72-54 της Γαλατασαράι, αν δεν κάνω λάθος και έτσι πρέπει να λέγεται, και έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στις 17 συνεχόμενες νίκες, σπάζοντας το δικό του ρεκόρ των 16 νικών από τη σεζόν 1997-1998. Οι Ερυθρόλευκοι όμως πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην τουρκική ομάδα και έφτασαν με χαριστική άνεση στο ροζ φύλλο αγώνα, καμαρώνοντας ας πούμε εν πολύ στην πρώτη θέση του ομίλου Κυριακή. Κορυφαίος όμως των Πυριατών ήταν και ο Ντάνσον με τους 18 πόντους, ενώ η καλή εμφάνιση έκανε και ο Σπανούλης με 12 πόντους. Να δούμε Κυριακή, θέλω να μου πεις λίγο, να μου συνεχίσεις λίγο να μου μιλάς λίγο για τον αγώνα. Γιατί ξέρεις, δεν καταλαβαίνω και πολλά, να σου πω την αλήθεια, όσον αφορά αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι, όπως είναι φυσικό, επισκιάστηκε από τη σύραξη των Μπέγκιτς και Μενσάμπονσου, που όπως είπαμε και είδαμε προηγουμένως, ήρθαν στα χέρια και αποβλήθηκαν μαζί με τον Πριντέζη, κάνοντας το σεφ να θυμίζει σε πεδίο μάχης. Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι απειλούνται με τιμωρία της έδρας τους, καθώς οι οπαδοί της ελληνικής ομάδας μπήκαν στον περιβάλλοντα χώρο του παρκέ. Μπορούμε όμως να δούμε λίγο τα τελευταία λεπτά του αγώνα και επιστρέφουμε. Η Φυσούνα έχει φτάσει, έχει βγει από τη θέση της, έχει φτάσει σχεδόν στα όρια του πάγκου της τουρκικής ομάδος για να μπορέσουν να μπουν χωρίς παρατράγουδα οι Τούρκοι στα αποδυτήρια. Ο Αλντεμίρ σκόραρε με άλλη μία βολή από τον σώρο των βολών που εκτέλεσε. Έβαλε όλες και όλες δύο. 70-48. Ντάνστον. Κακή πάσα. Είναι λογικό ότι έχει πέσει ο ρυθμός, έχει πέσει η διάθεση από την προβοκατόρικη ενέργεια του Άγγλου. Ο κόσμος αποδοκιμάζει, δεν το γλεντάει κιόλας, δεν το χάρηκε στο τέλος. Ενώ σε όλο το διάστημα ήταν ήρεμος, ήταν πολιτισμένος, χειροκροτούσε, ενθάρρυνε τον Ολυμπιακό, ενθουσιάστηκε με τον Ολυμπιακό του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν υπήρχε δηλαδή το προηγούμενο κάποιας ακρότητας ή έστω κάποιας αρνητικής συμπεριφοράς. Σπανούλης. Το σούτ από τον Αγραβάνη στη λήξη του χρόνου, επιθετικό rebound από τον Παπαπέτρου. Τουλάχιστον να βάλουν ένα-δύο καλάθια εντυπωσιακά οι παίκτες του Ολυμπιακού, να ηρεμήσουν την ατμόσφαιρα. Ο Σπανούλης κάνει επιθετικό φάουλ, το έκανε. Ο κόσμος αποδοκιμάζει και την απόφαση των διαιτών. Τώρα υπάρχει πλέον πανταχώθεν κακοπιστία. Δείτε το δεξιχέρι του Σπανούλη. Φανερό ότι έκανε επιθετικό φάουλ. Είδαμε λοιπόν και την νίκη των Ερυθρολεύκων. Μπράβο λοιπόν για άλλη μια φορά στα παιδιά του Ολυμπιακού. Να αλλάξουμε όμως θέμα και να πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σε ένα θέμα που αφορά έναν άνθρωπο αφρικανικής καταγωγής. Στη δημοσιότητα λοιπόν δόθηκε ένα σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο και ανέτειο ξυλοδαρμού άνδρα αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Κύπρο τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ από το 2009 είναι παντρεμένος με Κύπρια και έχει αποκτήσει μαζί της ένα παιδί 4 ετών. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε αποδεικνύεται η απρόσκλητη και υπέρμετρη βία που ασκήθηκε στον άντρα, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος και σφαδάζει από τους πόνους. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Thank you.
Είδαμε τις φρικιαστικές σκηνές με τον άνθρωπο να σπαράζει από τον πόνο. Δυστυχώς κάτι τέτοια δεν πρέπει να συμβαίνουν στην κοινωνία. Συμβαίνουν όμως, να μας ζητήσει συγγνώμη που σας δείξαμε το βίντεο, αλλά έπρεπε να το δούμε όλοι. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Κάμερα. Έχεις κινητό. Έχεις υπολογιστή. Έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου. Ταινία. Ντοκιμαντέρ. Κωμωδία. Ή δράμα. Ψάξε. Κατάγραψε. Αποκάλυψε. Εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα. Χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική. Τον πολιτισμό. Τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα. Την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας στιγμή. Πάλι επιστρέψαμε, παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Κυριακή θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-5500, μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε μηνύματα επίσης να μας στέλνετε και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη-ανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση.
Και ήρθε η στιγμή να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και να επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε, καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Κυριακή θα βρισκόμαστε κοντά σας για 3/4 περίπου ακόμα στην διαδικτυακή τηλεόραση, βέβαια. Να θυμίσουμε μία ακόμα φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτεανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτεανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Περιμένουμε όμως και τα δικά σας μηνύματα. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Περιμένουμε το οτιδήποτε εσείς θέλετε να ακουστεί, να μας πείτε και όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, κάποια στιγμή μέσα στη βδομάδα, θα έρθουμε στη τηλεφωνική επικοινωνία με έναν πολιτικό μηχανικό ώστε να μας διευκολύνει λίγο την υπόθεση των κατοικιών. Τι ακριβώς συνέβη με τους πληστηριασμούς αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς συμβαίνει με τα σπίτια σας που έχετε στα όνοματά σας κλπ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πάμε να διαβάσουμε μία ακόμη φορά τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί η Ζούγκλα μέχρι αυτή την ώρα και να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Κύκλωμα υπεράνω υποψίας. Δύο ποινικολόγοι, τμηματάρχης του ΣΔΟΕ και αστυνομικός κατηγορείται για εκβιασμό. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, τα παιδιά των φυλακών. Συνεντεύξεις on camera με τους κρατουμένους στον Αυλώνα. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, Έλληνο-Τουρκικό ξύλο. Συμπλοκή παικτών του Ολυμπιακού και της Γαλατά Σαράι στο ΣΕΦ. Και το τέταρτο πρωτοσέλιδο, Άνθιμε Δεύρο Έσο. Καταγγελίες για τις αμαρτίες στενών συνεργατών του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί η Ζούγκλα μέχρι αυτή την ώρα. Μπορείτε και εσείς καθημερινά να ενημερώνεστε από το zoogla.gr για τα θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Θα ήθελα, Κυριακή, να πάμε σε ένα θέμα στις φυλακές του Αυλώνα, όπου η κάμερα της εκπομπής Ζούγκλα βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ειδικού καταστήματος κράτησης νέων στην Αυλώνα. Εκεί ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με νέους κρατουμένους και να αφοκρατιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαφορετική αυτή ζωή, τις ανησυχίες και κυρίως τις προσδοκίες, τα όνειρα των συμπολιτών μας αυτών για ένα καλύτερο αύριο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον Αρμάντο. Ο Αρμάντο είναι 21 ετών από την Αλβανία, βρίσκεται στην φυλακή με την κατηγορία της συνέργειας σε ληστεία και ανθρωποκτονία που έγινε σε κατάστημα στο Μενίδη. Όπως υποστηρίζει, δεν είχε καμία εμπλοκή με την υπόθεση και περιγράφει την ιστορία του σχετικά με τη ληστεία αλλά και την διαφορετική ζωή του μέσα από τη φυλακή. Θα ήθελα να πάμε να δούμε τη συνέντευξη που έδωσε στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και επιστρέφουμε. Αρμάντο, είσαι από τους Αγίους 40. Μάλιστα. Αλβανός. Ναι. Αλλά μεγάλος στην Ελλάδα. Μεγάλος, μήνος εδώ, σχολείο εδώ, κανονικά όλα. Πόσο ήρθες στην Ελλάδα? Πρώτη δημοτικού ξεκίνησα εδώ, κανονικά. Και πώς πήρες την απόφαση να μου δώσεις συνέντευξη? Γιατί δεν έχω κάτι... την άποψή μου ήθελα να πω για το λόγο που είμαι εδώ μέσα. Δεν σε πειράζει που φαίνεται το πρόσωπό σου, όχι, το όνομά σου? Όχι, γιατί? Όχι, κανένα. Γιατί δεν έχω κάτι έξω στην κοινωνία το οποίο να φοβάμαι να με δουν, να μην μάθουν κάτι. Ό,τι έχω είναι σαν να το ξέρουν κι όλοι. Η ποινή σου πώς είναι? 22 χρόνια κάθεξη. Σχεδόν όσο ηλικία σου έφαγες. Και πιο μεγάλη. Γελάμε, αλλά δεν είναι για γέλια, γιατί η φυλακή είναι σκληρό πράγμα. Εντάξει. Γιατί έφαγες 25 χρόνια? Η κατηγορία ποια είναι? Ληστεία. Συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ληστείας. Mm-hmm. 14 είναι απόπειρα ληστείας, που στη ληστεία δίνουν 6-7 όταν γίνεται και εμένα στην απόπειρα 14.
και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία. Σκοτώθηκε κάποιο άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Επάνω σε. Επάνω στη ληστεία. Τι ληστεία ήταν? Σε ένα κοσμοπολείο στο Μενίδη. Συμμετείχε εσύ σε αυτή την. Καθόλου. Ήξερα κάποια άτομα που ήταν, mm-hmm. αλλά δεν συμμετείχα εγώ. Και από ένα τηλέφωνο έβαλανε και εμένα που με είχαν πάρει πριν 20 λεπτά πριν γίνει η ληστεία. Και ενώ πήγαινα δουλειά, με δικάσανε συμμετοχή. Πήγα στο δικαστήριο με τις φωτογραφίες που ήμουν δουλειά και αυτά. Επειδή σαν μάρσε απορρίτου και δεν βγάλανε. Δεν το κάνανε. Και τώρα περιμένω στο εφετείο. Έχουμε ξανακάνει αίτηση άρση. Πόσο καιρό είσαι μέσα? Ένα χρόνο και ένα μήνα. Και έχεις στερηθεί την ελευθερία σου ένα χρόνο χωρίς να συμμετέχεις σε ληστεία? Χωρίς να συμμετέχω καθόλου σε ληστεία. Ήμουν έξω με παρόν. Οι άλλοι τον σκότωσαν τον Κοσμοπόλη? Ναι, τον σκότωσαν, ναι. Τους ήξερες? Ήξερα τους δύο από τους πέντε που ήταν. Αλβανοί, Έλληνες, τι ήταν? Είχε Έλληνες και Ρουμάνους. Τα άλλα παιδιά ήταν συνομιλικοί σου? Πιο μεγάλοι. 24, 25, 26, 28 ένας. Εγώ ήμουν 18. 18. Αυτό είναι το Μάρτιο του 11. Και πότε σας πιάσαν? Με πιάσαν τον Ιούνιο του 11, πέρασαν ακριτή. Μ' άφησαν περιοριστικούς όρους. Δεν είχαν τίποτα στοιχεία και πήγαν στο δικαστήριο απ' έξω. Και πήρα την ποινή που έχω. Στην αρχή πήγα για μάρτυρας. Ναι. Και έγινε η διαδικασία εκεί και μετά μου τον κύρισαν κατηγορούμενος. Πρώτον εισαγγελέας αθώος. Κάναν διακοπή, μπαίνω μέσα και ρίξαν τα χρόνια και σηκώθηκαν και φύγαν. Ούτε μεταφυγική δικαία τίποτα πιάσανε. Τσάμπα τελείως. Τώρα περιμένουμε στο εφετείο να δω τι θα κάνουμε. Δεν έχουν τα στοιχεία ούτε τίποτα. Και οι αστυνομικοί λένε, όταν είπαν για μάρτυρες, είπαν το ακούσαμε στο τμήμα. Ούτε στοιχεία, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Ναι, αλλά είναι άδικο. Αν εσύ είσαι αθώος, τι σημασία έχει το εφετείο των πρωτοδικείων για αυτό το δικαστήριο που αποτελείται από δικαστές Έλληνες? Ναι. Δεν σ' άκουσαν, δεν τους τα είπες? Εγώ τα είπα και οι μάρτυρες τα είπαν. Αυτοί που στο φόνο που ήταν οι μάρτυρες, τα είπαν και αυτοί δεν έχει ούτε σωματότυπο τίποτα, ούτε η ομιλία δεν ταιριάζει τίποτα. Αλλά δεν είχαν πιάσει κανέναν. Δεν πιάσαν κανέναν, δηλαδή μόνο εμένα έχουν πιάσει. Α, οι άλλοι δεν έχουν πιαστεί? Όχι, όχι. Αυτοί που το έκαναν δεν έχουν πιαστεί? Όχι, όχι. Τίποτα κανένας. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ρουμάνοι? Όχι, τίποτα. Ένας Ρώσος είναι, που κι αυτός είναι, τον πιάσαν το πρωί 7 η ώρα και είναι ληστεία 8 και κάτι και τον βάλαν μέσα για αυτόνα. Ούτε αυτός έχει σχέση? Ούτε αυτός, τίποτα. Δηλαδή τα κορόιδα πήγαν μέσα? Τα κορόιδα. Ξέρεις, πρέπει να σέβεσαι τη δικαιοσύνη, ακόμα και όταν δεν σου αρέσει η απόφασή τους, αλλά δεν πρέπει ποτέ να σταματάς να πολεμάς για τις αδικίες της δικαιοσύνης ή τις πλάνες. Και εγώ δεν ήξερα την ιστορία σου, τώρα την έμαθα. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος που είναι μέσα, που φέρει το στίγμα του Αλβανού, γιατί στην Ελλάδα, ξέρεις, πώς το εννοούν ορισμένοι. Ναι. Ευτυχώς ορισμένοι, όχι όλοι αυτό. Και πώς ένα νέο παιδί που φαντάζομαι ότι αισθάνεσαι και Έλληνας ζώντας εδώ, μεγάλος από παιδάκι εδώ. Ναι. Έτσι, πώς αντιμετωπίζει έτσι, ο εγωισμός του, η αξιοπρέπειά του ή εντός εισαγωγικών μαγιά του, το να είναι πίσω από τα σίδερα. Εντάξει, το κάνουμε υπομονή, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Λίγο από εκεί, λίγο από εδώ. Είσαι ένα χρόνο εδώ μέσα. Ναι. Για πες μου. Εντάξει, βγήκε το εφετείο. Ας το εφετείο. Πάμε, εντάξει, το εφετείο. Είναι ωραίο όταν στην ψυχή σου αισθάνεσαι αθώος και είσαι, αλλά είναι άσχημο όταν είσαι αθώος να βρίσκεσαι μέσα στη φυλακή. Και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Πώς είναι η ζωή πίσω από τα κάγκελα? Εντάξει, καλά είναι. Έχουμε διάφορα προγράμματα και στο σχολείο. Και είμαστε και πολλές ώρες ανοιχτά. Εντάξει, περνάει ευχάριστα η ώρα. Καλά, βέβαια. Και θα μας τρελάνεις. Είναι καλά πίσω από τα κάγκελα? Εδώ μέσα. Μήπως έχεις μπερδευτεί? Μήπως το έχεις παρεξηγήσει, μήπως το έχεις περάσει για κάμπινγκ? Εντάξει, εγώ έχω και κάποια βοήθεια απ' έξω από τους συγγενείς μου και εντάξει. Δεν μου πατέρας, η μάνα είναι εδώ? Ναι, ναι. Και δύο. Έχεις αδέρφια? Ένα μικρότερο, 19. 19 ετών. Στην ηλικία σου, οι άνθρωποι ερωτεύονται, κάνουν έρωτα, ζουν, χαίρονται. Βγαίνουν έξω, πάνε βόλτες, περνάνε ωραία. Εσύ στερήσε την κοπέλα σου, έτσι δεν είναι? Στερήσε τα πάντα εδώ. Επομένως, τι ωραία είναι. Φαίνεσαι ζωντανός άνθρωπος.
γεμάτο ζωή. Είναι ωραία ότι περνάω καλά. Έχει, όπως ακούγεται έξω, η φυλακή σκοτωμή και τέτοια. Με αυτή την έννοια. Όχι ότι δεν μου λείπει κάτι εδώ μέσα. Όλα μου λείπουν. Είναι γεγονός ότι σε αυτή τη φυλακή τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Κάπως διαφορετικά, ναι. Αλλά φυλακή δεν πάβει να είναι φυλακή. Μπορούσα να είναι και καλύτερα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Τώρα, άμα δεν βοηθάει το κράτος, τι μπορεί να γίνει παραπάνω. Τι είναι το κράτος για σένα? Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου λογικό, που δεν βοηθάει εκεί που πρέπει. Ο καθένας με το συμφέρον, οποιοδήποτε είναι στο πολίτευμα ή κάτι, βλέπει ο καθένας τη δικιά του πλευρά. Και δεν σκέφτεται τους άλλους καθόλου. Πώς είναι ο άλλος μέσα, πώς είναι ο άλλος όταν είναι αθώος, πώς είναι ο άλλος που είναι ένω, έχει κάνει κάτι και έχει πάρει πολύ μεγάλη ποινή. Τίποτα από όλα αυτά. Σπούδασε κάτι? Τελείωσα μηχανικός οχημάτων σε ΕΠΑΛ. Μηχανικός? Οχημάτων. Πού? Για αυτοκίνητα σε ΕΠΑΛ. Σε σχολείο. Έχει πτυχίο, ναι, σχολείο έξω. Έχει πάρει και το πτυχίο. Mm. Επομένως μπορείς να βγεις να δουλέψεις, να κερδίσεις το ψωμί σου. Δούλευες καθόλου? Δούλευα σε μια ψαροταβέρνα 4,5 χρόνια από μικρός. Τι, αφού έγινες μηχανικός, δούλευες σε ψαροταβέρνα? Πήγαινα πρωί σχολή, το βράδυ δούλευα 4 με μια. Δεν πρόλαβες να ασκήσεις το επάγγελμα του μηχανικού? Όχι, όχι, δεν ξεκίνησα καθόλου έξω. Σερβιτόρος δούλευα. Σε βρήκε το κακό πριν αρχίσει τη δουλειά. Πριν ξεκινήσω. Οι δημοσιογράφοι τι είναι για σένα? Εντάξει. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Σαν ένας άνθρωπος που ανοίγει την πόρτα από ένα κλουβί. Είμαστε εδώ μέσα, έρχεται, μπορεί να κάνει κάτι να μας ανοίξει πόρτα, μπορεί και να μας αφήσει εδώ μέσα. Λίγες ελπίδες από εκεί. Την αλήθεια θέλω, όχι επειδή είμαι δημοσιογράφος εγώ. Όχι, αυτό σας λέω. Εγώ δεν τους εκτιμάω πολύ, κατάλαβες. Πρώτα σου λέω εγώ τη γνώμη μου για να είσαι, μην αισθάνεσαι την πίεση να πεις αυτό που αισθάνεσαι. Όχι, δεν. Γιατί τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, για σένα δεν τους εκτιμούν καθόλου τους δημοσιογράφους. Για αυτό που είναι, για αυτό που κάνουν. Από εδώ μέσα, απ' έξω, τα βλέπεις, λες, άστα να μιλάει, ποιος ξέρει τι λέει. Βλέπω μια τρίχα, το κάνουν σκηνή, το κάνουν κόμπο. Εδώ μέσα, ότι έχουμε κάποιες ελπίδες. Έστω στους δημοσιογράφους, ότι μπορεί κάτι να γίνει. Είσαι μαζί με άλλα παιδιά που είναι βαρυπινίτες από ληστείες, ναρκωτικά, φόνους, τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι αυτή η κοινωνία εδώ πέρα? Εντάξει, καλή είναι. Κάμια φορά έχει μικρό καυγάδες, αλλά εντάξει. Ειρηνικό κλίμα. Έχεις κερδίσει τίποτα εδώ μέσα στη φυλακή ένα χρόνο τώρα? Τίποτα. Το χρόνο που έχω χάσει τσάμπα. Η ώρας είναι ατελείωτος. Ειδικά το βράδυ, όταν είμαστε ανοιχτά, εντάξει, με τον έναν τον άλλο περνάει η ώρα. Το βράδυ όταν κλείνουνε. Το βράδυ τι γίνεται? Μόνο τηλεόραση. Τηλεόραση, κανένα παιχνίδι, τίποτα να παίξω, καμιά επιτραπέζιο παιχνίδι, τίποτα τέτοιο. Να περάσει λίγο να κοιμηθούμε. Σε έχει φοβήσει πολύ το γεγονός ότι χωρίς να κάνεις κάτι βρέθηκες μέσα. Ναι. Τελικά. Γι' αυτό και έχω ελπίδες για το τι θα γίνει τώρα. Τελικά η ζωή γίνεται ταινία πολύ γρήγορα και εύκολα. Αυτά που έβλεπα έξω τα βλέπω τώρα και μέσα. Αλλά είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής. Αλλά τώρα είμαι εγώ πρωταγωνιστής. Δεν είσαι θεατής. Ναι, ναι. Κάνεις όνειρα εδώ πέρα? Όχι. Όνειρα, το τι θα κάνω στη ζωή μου σκέφτομαι δηλαδή. Κάπως. Τι θες να κάνεις στη ζωή? Να βγω έξω. Το πρώτο πράγμα να κάτσω μια μέρα εδώ. Τη δεύτερη να έχω φύγει η Αλβανία. Δεν θα μείνεις Ελλάδα? Όχι, τι να μείνω. Αφού εδώ μεγάλωσες. Εδώ μεγάλωσα, αλλά από τη στιγμή που θα γίνει μια ληστεία τώρα και δουν ότι έχω κάνει φυλακή, θα δουν η αστυνομία σε μπλέκει χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα, σε βάζουν πάλι μέσα. Στο χέρι σου είναι να τους δείξεις ότι όχι μόνο δεν έχεις για φυλακή, αλλά ότι πρέπει να τους ζητήσουν και συγγνώμη. Ναι, δεν τους έχω στο χέρι, με έχουν στο χέρι. Όποτε θέλουν βάζουν μέσα, όποτε θέλουν με αφήνουν έξω. Και όχι όλοι. Στην Αλβανία δεν είναι η ίδια εξουσία παντού. Το είδα με την αστυνομία, δικαιοσύνη, γιατί ήταν καλύτερη εκεί. Εντάξει, εκεί δεν φτάνει και τόσο. Δηλαδή, σε πιάνει αστυνομία στο δρόμο, σε βάζει μέσα, έχει μια ληστεία, σου λέει εσύ την έκανε και τελείωσε. Όπως έχουμε πολύ. Πού το ξέρεις, εδώ μεγάλωσε, εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ μεγάλωσε, αλλά έχω ακούσει και τι γίνεται και πάνω και εντάξει. Πήγαινα κιόλα τα καλοκαίρια. Έβλεπα τι γινόταν, έχω τα ξαδέρφια εκεί. Έχω θείους, θείες. Πάνω κάτω μαθαίνουμε τι γίνεται. Εδώ έχει παιδιά που έρχονται και 2 και 3 φορές μέσα σε 2 χρόνια, 3 χρόνια.
Τους πιάνουμε ένα μηχανάκι να πηγαίνουν δουλειά, έγινε μια ληστεία και τους βάζουμε μέσα ότι την έκανε εσύ την ληστεία με μηχανάκι και φεύγεις. Θα φύγεις με πικρή γεύση. Με πικρή. Από την Ελλάδα. Σκέφτομαι αυτό, σκέφτομαι και να φύγω τελείως από Αθήνα, να πάω σε καμιά άλλη πόλη και να κάτσω εκεί να μην είμαι μπλεγμένος με την αστυνομία να ξέρουν ποιος είμαι και τι. Η αστυνομία παντού ξέρει τι είσαι πλέον. Ναι, άλλο όμως να κινούμε μπροστά τους και άλλο να είμαι κάπου που να μην ξέρουν. Βάζουν το όνομα στο κομπιούτερ και το βρίσκουν. Στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαββατοκύριακο. Ναι, έχουν τα. Το θέμα είναι εσύ να τους αποδείξεις ότι είσαι αθώος και να φύγει από πάνω σε αυτή τη ιστορία και να το πολεμήσεις. Το απέδειξα εγώ στην ανάκριση που μου κάνανε. Μου είπανε εντάξει, φεύγεις, για μάρτυρα με πήρανε. Όταν πήγα ανακριτή, το απέδειξα ότι δεν είχα σχέση. Ζήτησα μάρση απορρίτου, κανένα στοιχείο τίποτα. Βγήκα έξω. Συνέχισα μετά, δούλευα κανονικά. Πήγα στο δικαστήριο και μου ρίξαν αυτά που ρίξανε. Τι να περιμένω εγώ τώρα άλλο. Εγώ δεν θα σου πω καλά ξεμπερδέματα. Θα σου πω ότι είμαι σίγουρος πως θα ξεμπερδέψεις. Και ελπίζω να τα πούμε έξω από το κελί. Μακάρι αυτό, έχουμε γιο να φύγω. Γιατί εδώ είναι πολύ άσχημο. Να ακούς την πόρτα να κλείνει πίσω σου. Ακούς την πόρτα να κλείνει, να ανοίγει. Ένα πράγμα σαν σκύλος. Κρατάς το σκύλο κλειδωμένο, όταν ανοίγεις τον ταΐζ, το βάζεις μέσα, τον κλείνεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν σοφρονίστηκες καθόλου. Από τι να σοφρονιστείς? Από τι να σοφρονιστώ, ναι. Τι έκανες? Δεν έκανα κάτι το οποίο να βάλω μυαλό εδώ μέσα. Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που έχει κάνει σοφρονίζεται μέσα από αυτό το σύστημα που υπάρχει? Όχι. Ούτε τα δύο άτομα από τα 200. Πως δεν έχει κάτι να σοφρονιστεί από κάτι, παράδειγμα κάτι. Μα στο δωμάτιο είσαι 4 άτομα, τι θα καταλάβεις, τι θα σκεφτείς. Έρχεται το φαΐ και είναι μισή μερίδα από ό,τι τρώγες έξω, τι θα καταλάβεις. Η ζωή ενός σκύλου, ακριβώς. Τι πιστεύεις ότι έφταξε για να φτάσουν νέα παιδιά στο έγκλημα, στη ληστεία, στα ναρκωτικά για να καταλήξουν μέσα στη φυλακή? Κυριότερο οι παρέες, τα οικονομικά, δηλαδή δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να κινηθούν. Λίγο μπορεί και οι γονείς που δεν τους πρόσεχαν όσο έπρεπε. Το διαπίστωσες αυτό? Λίγο και από αυτό. Από το περιβάλλον, ακούς τον έναν ληστή, ακούς τον άλλον ναρκωτικά, ακούς τον άλλον κλοπές. Λες να δω πώς είναι. Κάνεις τη μία, γλυκαίνεσαι μετά, συνεχίζεις δεύτερη, τρίτη. Και φτάνεις εδώ, στην τελική. Εντάξει, αλλά βάζουν μυαλό. Καταλαβαίνουν, δηλαδή, θα βγουν έξω. Μισή το κάνουν, μισή δεν το ξανακάνουν. Είναι και οι συνθήκες έξω, να βγεις και να πεις θα βρω μια δουλειά και ασχοληθώ, δεν ξανακάνω τίποτα. Πας και εδώ σχολείο? Ναι, πάω και εδώ. Στο Λύκειο? Ναι. Το τελειώσεις? Εύχομαι να μην το τελειώσω εδώ. Έφυγε να μην τελειώσει το σχολείο για να φύγει, έτσι. Για να έχω φύγει πριν το τέλος. Και παίζετε, μπάλα παίζετε. Ναι, παίζουμε. Το γήπεδο κάτω έχει τσιμέντο όμως. Ναι. Εντάξει, παίζουμε με προσοχή. Δεν παίζουμε. Θα ήθελε ένα γήπεδο εδώ η φυλακή? Θα ήθελε, από τη στιγμή που δεν έχουμε μπάλες, να παίξουμε στο γήπεδο και να το κάνουμε το γήπεδο. Ξέρω γιατί. Οι μπάλες είχατε, αλλά πέφτουν στα σήματα. Ναι, πέφτουν στα σήματα, σκάνε. Εκτός από την μπάλα, τι άλλο σ' αρέσει? Τι βαγάδω μέσα εκεί, βλέπω τηλεόραση, ειδήσεις κυρίως. Κοπέλα έχεις? Έχω κοπέλα. Έρχεται, σε βλέπει? Έρχεται, που και που έρχεται. Εντάξει, καλά είμαι. Η δικαιοσύνη τι είναι για σένα? Μπορώ να τη δω σαν φίλος μου. Ούτε βοηθάνε. Σαν ένα γνωστό πρόσωπο. Δικαιοσύνη. Ούτε βοηθάνε, ούτε κάτι να με ασχοληθούν με κάτι στη φυλακή, τίποτα. Εντάξει, μια φορά το Πάσχα να στείλουν ένα δώρο, τα Χριστούγεννα, που για αυτά τα κόβουν από χρόνια σε χρόνια, τα κόβουν από ό,τι ακούω. Οπότε τι να εμπιστευτώ σε δικαιοσύνη. Είδαμε λοιπόν και τη συνέντευξη του Αρμάντο που μίλησε στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο σχετικά με το τι ζει μέσα στη φυλακή και
καθώς θεωρεί εκείνος ότι άδικα βρίσκεται εκεί μέσα. Και να περάσουμε στον Κώστα Χαλούλο, ο οποίος είναι 21 ετών από τη Μανολάδα Ηλίας, βρίσκεται στην φυλακή λίγο παραπάνω από 6 μήνες. Είναι αδερφός του 27χρονου επιστάτη που πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον Πακιστανών εργατών στην Μανολάδα Ηλίας, όπου και εργαζόταν σε καλλιέργεια φράουλας. Θέλω να πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και το απόσπασμα του Κώστα Χαλούλο, τι ακριβώς υποστηρίζει μέσα από τη φυλακή, και επιστρέφουμε. East of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one note song. Κωστή, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ποιος είσαι. Σίγουρα. Και οι περισσότεροι ακούγοντας το ποιος είσαι και σε ποια περιπέτεια είσαι μπλακή, θα μείνουν εκπληκτοί. Κυρίως από το πρόσωπό σου, το παρουσιαστικό σου. Από αυτό που έμεινα έκπληκτος εγώ όταν άκουσα ότι είσαι ένας από τα πρόσωπα που ενέχονται στην αυτή τη φοβερή ιστορία με τις φράουλες στη Μανολάδα. Είσαι ο αδερφός του παιδιού που πυροβόλησε με την καραμπίνα. Ναι, ναι. Και θέλω να πούμε δύο λόγια, γιατί είσαι πόσων ετών? 21. Με λευκό ποινικό μητρό. Ναι. Και πρώτη φορά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Μπορεί να είναι φυλακές ενηλίκων, αλλά δεν πάμε να είναι φυλακές με αυτά τα σύρματα εδώ παίξουν. Έτσι ακριβώς. Και με την πόρτα να χτυπάει δίπλα σου και να κλειδώνει το κελί. Άγριο πράγμα. Είναι άγριο, ναι. Γεννήθηκες, μεγάλωσες... Δεν είναι κάτι απλό. Όχι, βέβαια. Γεννήθηκες, μεγάλωσες στη Μανολάδα. Ναι, Μανολάδα, ναι. Και είσαι παιδί ακόμα, γιατί στα 21 είσαι έφηβος ουσιαστικά. Και μπλέχτηκες σε αυτήν την ιστορία χωρίς να το καταλάβεις. Χωρίς να το καταλάβω ακριβώς. Τελικά είναι εύκολο να πας στη φυλακή? Πολύ εύκολο και δύσκολο να βγεις. Και είναι και άγριο αυτό που έγινε στην Μανολάδα. Ναι, ναι. Με τον αδερφό σου. Δεν θέλω να μείνω πολύ εκεί, γιατί είναι αδερφός σου. Και ξέρω ότι τον αδερφό σου είναι αίμα σου. Και δικαιούσε και να τον στηρίζεις και να τον αγαπάς και να, εν πάση περιπτώσει, να προσπαθείς να δικαιολογήσεις μέσα σου αυτό που έκανε. Αλλά ήταν πολύ σκληρό να πυροβολήσεις απέναντι στους ανθρώπους. Είχε ξαναμπλέξει ο αδερφός σε τέτοιες ιστορίες? Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν είχαμε τέτοιες ιστορίες και ούτε κάτι το παραμικρό. Λευκό ποινικό μητρό. Λευκό, ναι. Και εσύ οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Πίσες. Δεν ήσουν μπροστά στο σκηνικό? Ήμουν εκεί, αλλά μόλις πριν αρχίσουν να γίνουν τα επεισόδια, έτρεξα εγώ και έφυγα από εκεί. Τι δουλειά έκανες εκεί? Πότιζα τις φράουλες, διάφορα κουβάλαγα. Ήσουν ο ένας από τους επιστάτες? Ναι, ναι. Και τι μισθό έπαιρνες για να είσαι επιστάτης? 35 πρώτη μέρα. Τα καθηκόντά σου ήταν να επιβλέψεις τους Πακιστανούς, τους εργάτες, ή να κάνεις και άλλα πράγματα? Και μερικές φορές να τους επιβλέπω και να ποτίζω, να ρίχνω λιπάσματα, ρέντισμα, ό,τι χρειάζεται μια καλλιέργεια. Πόσες ώρες δουλεύεις την ημέρα? Εντάξει, άλλες φορές δουλεύαμε, ξέρω εγώ, 8 ώρες, 10 ώρες και άλλες φορές μπορεί και 15 ώρες, αναλόγως τη μέρα. Οι εργάτες πόσα έπαιρνουν? Εντάξει, το κανονικός μισθός είναι το μεροκάματο, είναι 21 ευρώ τη μέρα. 6,5 ώρες, 7 ώρες δουλειά με μισή ώρα διάλειμμα. Δούλευαν χώρια τις υπερορίες. Δούλευαν 6,5-7 ώρες την ημέρα? Ναι, ναι. Και χωριστά τις υπερορίες? Χωριστά, ναι. Δηλαδή κάποιοι εργάτες μπορεί να παίρναν και περισσότερα από σένα. Ναι. 21 αυτοί, 35 εσύ όμως δεν πληρωνώσουν οι υπερορίες, οι εργάτες πληρώνονται. Ναι, ναι, ναι. Και είχες αποφασίσει να γίνεις γεωργός της ζωής, το πίστευες, ναι, αυτό? Ναι. Και το πιστεύεις ακόμα, το θέλεις? Το πιστεύω, δηλαδή. Ναι. Σου αρέσει η γη, αγαπάς τη γη? Ναι, ναι, πάρα πολύ. Οι γονείς σου? Και αυτοί μέσα στη γη μεγαλώσανε και ακόμα εκεί παλεύουν. Σύνορα Ηλίας Αχαΐας. Είναι το τελευταίο χωριό, νομίζω, έτσι? Ναι, ναι. Το τελευταίο πρώτο χωριό του νομού Αχαΐας. Το πρώτο χωριό του νομού Ηλίας. Το πρώτο χωριό του νομού Ηλίας. Ναι. Εντάξει, υπάρχει κρίση στην αγορά, στην οικονομία. Πού ζούσατε και ζούσατε καλά? Εντάξει. Σαν παιδί, ας πούμε, που
οι άνθρωποι στην ηλικία σου ερωτεύονται, αγαπάνε, δουλεύουν, ονειρεύονται. Εντάξει, και εγώ τα ζούσα αυτά, εντάξει, μια χαρά. Σου έφτανε εκεί. Μου έφτανε, ναι, ναι. Η ζωή που έκανες. Ναι, ναι. Δεν ονειρευόσουν να πας, ας πούμε, στην Πάτρα, να πας στον πύργο, να πας στην Πήγαινα, πήγαινε. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είναι μακριά από το χωριό. Όχι, αλλά πήγαιναμε συχνά. Σκεφτόσουν να κάνεις κάποια άλλη δουλειά να ζήσεις ή είχες πάρει την απόφαση να γίνεις γεωργός? Όχι, είχα πάρει την απόφαση να γίνω γεωργός. Ειδικά με τέτοιες συνθήκες. Όχι, γιατί δύσκολη. Δεν έχω δει πολλά παιδιά να θέλουν να γίνουν γεωργοί σήμερα στην Ελλάδα. Είναι αρκετά. Περισσότεροι ονειρεύονται από κομπιούτερ και πάνω. Εντάξει, είναι άλλοι που ονειρεύονται να κάνουν κάτι καλό στην αγροτιά. Είσαι ίντερνετάκιας? Όχι. Έχεις Facebook? Όχι. Γεωργός, Γεωργός δηλαδή. Είχα φτιάξει, ναι, αλλά δεν έμπαινα, ξέρω εγώ, και πρέσβησα. Ξέρεις να χρησιμοποιείς το... Ναι, ναι, ξέρω. Μπαίνεις στο διαδίκτυο. Ναι, ναι. Μερώνεσαι. Ναι. Ποια ήταν τα χόμπι σου? Περισσότερο ίντερνετ, Facebook, όχι και τόσο. Και ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σου, εκτός από την κοπέλα σου, εκτός από αυτό που κάθε φυσιολογικός άνθρωπος έχει στην ηλικία σου? Πώς αλλιώς είχες χόμπι, είχες πράγματα που σ' άρεσαν? Ναι, ναι, πάρα πολλά. Όπως? Πήγαιναμε και εκδρομές με φίλους, φίλες, διάφορα. Κυνήγια, ψάρεμα, φτιάχναμε τα καλοκαίρια, τα περνάγαμε στην παραλία, φτιάχναμε σκηνή στο δάσος, γιατί είναι κολλητά το δάσος με την παραλία, και περνάγαμε εκεί ωραία. Ταυτόχρονα ψάρεμα, ξεκουραζόμαστε. Πώς έγινε αυτή η ζημιά και ξαφνικά η ζωή σου αυτή απλή που παίρνεις με τις βόλτες σου, με τις φίλες σου, με τους φίλους σου, με τη δουλειά την αγροτική, η οποία δεν είναι εύκολη πάντα? Ναι, ναι. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Είναι μπορεί δύσκολη. Να σ' αρέσει, αλλά καθόλου εύκολη. Πότισε, ράντισε, τρέξε, κάνε, κλάδεψε, ναι, ναι. Σπήρε, μετάφερε όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι επεξεγέλασε. Όχι. Πόσα χρόνια έκανες αυτή τη δουλειά? Πρώτη χρονιά. Σπούδαζες? Όχι, πήγαινα σχολείο, το σταμάτησα, έχουμε και δικές μας φράουλες, ασχολήθηκα και με τις δικές μας καλλιέργειες, δούλευα και αλλού. Και τον Ευαγγελάτο πώς τον γνώρισες? Μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Δεν είναι κακό. Μέσα από τη διαδικασία της δουλειάς. Τον γνώρισα, γιατί τον είχε γνωρίσει ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, και τον γνώρισα κι εγώ. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι από τη Μανολάδα αυτός. Δεν... Όχι, όχι. Απλώς ήταν επιχειρηματίας της περιοχής και τον γνώρισες και πήγες, ναι, ναι. Και δούλευες και τις δικές σας φράουλες. Ναι. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Μιλάμε για πολλή δουλειά δηλαδή. Δεν σταμάταγα από το πρωί από τις 6 μέχρι τις 12 το βράδυ. Αντί να σταμάταγα δύο φορές το μήνα και αν. Πώς συνέβη και ξαφνικά άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής και βρέθηκες μέσα? Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Πόσο καιρό είσαι μέσα στη φυλακή? 6 μήνες κλείνουμε σε 15 μέρες. 6 μήνες. Πολύ καιρό για ένα παιδί. Είναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Α, εντάξει, ούτε και πολύ. Εσύ δεν έχεις καμιά εμπλοκή στην όλη ιστορία αυτή? Όχι, τίποτα. Από τους βαλιστικούς ελέγχους, όλα τα πάντα που έχουν γίνει, έχει προκύψει είναι ότι είσαι καθαρά, ναι. Καθαρός, ότι δεν έχεις τέτοια, ναι, ναι, σχέση με την όλη υπόθεση. Και τότε γιατί σε κρατάνε μέσα? Αυτό απορούμε κι εμείς, δεν ξέρουμε. Πιστεύω ότι για αυτούς δεν είμαι ένα τίποτα και δεν τους απασχολεί. Αυτό που συνέβη είναι πολύ χοντρό. Ο αδερφός μου βασικά το καβούκι του που λέμε πήγε να καλύψει. Δηλαδή? Γιατί το επιτεθήκανε πρώτα. Δεν πήρε την καραμπίνα, ξέρω εγώ, και πήγε εκεί και τους έριξε χωρίς λόγο. Το επιτέθηκαν. Επιτέθηκαν οι άνθρωποι που ζητάγαν, ναι, όμως, ναι, τα μεροκάματά τους? Όχι, δεν ζητάγαν τα μεροκάματά τους. Ζητούσαν να φύγουν οι Πακιστανοί που δουλεύαν εκείνη τη στιγμή στα θερμοκήπια, mm-hmm, για να πάνε αυτοί για δουλειά. Για εξήγησέ το μας αυτό για να το καταλάβουμε. Ζητούσαν να φύγουν οι Πακιστανοί που δουλεύαν. Ποιος το ζητούσε, ο αδερφός σου? Όχι. Αλλά... οι ίδιοι οι Πακιστανοί που έγινε, uh-huh, η φασαρία. Ναι, ζήτησαν. Να φύγουν οι Πακιστανοί που δουλεύαν εκείνη τη στιγμή στα θερμοκήπια για να πάνε αυτοί για δουλειά την επόμενη μέρα. Γιατί έπρεπε να αλλάξει βάρδια?
Όχι, αυτούς δεν τους ήθελε. Τους είχε πει ότι δεν θα τους πάρει για δουλειά και ότι θα τους έδινε την Παρασκευή τα χρήματα. Σε αυτούς που χρώσταγε. Ναι, ναι. Και αυτοί δεν θέλανε να φύγουν από τη δουλειά. Γι' αυτό γίνανε όλα αυτά. Τους είχε απλήρωτος, είχε φέρει άλλους Πακιστανούς. Οι προηγούμενοι ζητούσαν. Δεν τους είχε απλήρωτος, τους είχε 5 μεροκάματα στον καθένα. Δεν ήταν τίποτα τα λεφτά αυτά. Εμείς ακούσαμε ότι ήταν κακοπληρωτής, ότι δεν συμπεριφερόταν καλά στους εργαζομένους, ότι συνέβαιναν διάφορα. Ναι, όπως ακούσατε και ότι γίνανε διάφορα που δεν έπρεπε να είχαν γίνει, όπως εγώ που είμαι άδικα μέσα. Ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι ό,τι θέλουν λένε. Εσύ και την ώρα που βρισκόσουν, σε πόση απόσταση. Πιάσανε έναν από εμάς να τους πούνε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Δεν ήρθε κανείς. Δεν σας ρώτησε κανένας. Κανένας. Εσύ σε πόση απόσταση ήσουν από το συμβάν? Ήμουν στην αρχή μου 30-40 μέτρα και μετά έφυγα εντελώς από εκεί. Είδες τι έγινε δηλαδή? Όχι, δεν τα είδα. Στην αρχή είδα εκεί που πετάγανε πέτρες και ξύλα και τέτοια και έφυγα. Ποιες ήταν οι δύο ομάδες που είχαν συμπλακεί? Οι Πακιστανοί που δούλευαν με τους Πακιστανούς που ζητούσαν να φύγουν? Πετάγανε πέτρες, ναι. Όχι, στον αδερφό μου πετάγανε στην αρχή. Και μετά πήγαν να εμπλακούν και οι άλλοι οι Πακιστανοί με τους Αιγύπτιους. Ναι, αυτοί που δούλευαν. Και τους πήρε ο αδερφός μου, τους έβαλε στο φορτηγό και τους πήρε από εκεί. Να μην γίνουν χειρότερα να τα πράγματα. Να γίνει και αυτοί το κακό. Ναι, και μετά τι έγινε? Μετά δεν ξέρω, λήξαν εκεί. Εσύ το έμαθες αλλού ότι έχει γίνει το κακό αυτό? Ότι πυροβόλησε ο αδερφός και ότι χτυπήθηκαν άνθρωποι? Άκουσα τους πυροβολισμούς. Ναι, άκουσα δύο έριξες στον αέρα και τρεις κάτω μου είπε. Και μέχρι εκεί μετά δεν είδα τίποτα, έφυγα. Και βρέθηκες εδώ. Ναι. Σε συνέλαβε η αστυνομία και βρέθηκες στη φυλακή. Έτσι ακριβώς. Τι θα ήθελες να ζητήσεις από την κοινωνία, αν μπορούσε να το ζητήσει έτσι δημόσια, σε σχέση με ό,τι συνέβη και με την κατάσταση που βιώνεις τώρα? Ότι δεν είμαστε αυτό που λένε οι τηλεοράσεις. Και ότι είμαστε απλοί άνθρωποι καθημερινοί και καλοί, πιστεύω. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Γιατί με τους συγκεκριμένους που έγινε η φασαρία, δεν τους είχαμε αφήσει ποτέ χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς... Αυτοί διαλέγουν να είναι μέσα στα θερμοκήπια που μένουν. Δεν τους είπαμε εμείς πάρτε νάιλο, σίδερο, σκηνή και καθίστε εδώ. Αυτοί το κάνουν για να μην πληρώνουν νίκια. Πώς φαίνεται τώρα η κατάσταση μέσα στις φυλακές, τώρα που τη βιώνεις εδώ πέρα? Εντάξει, δεν είχα ιδέα πώς ήταν και τι γινόταν. Φανταζόσουν αυτό που είδες εδώ μέσα? Ότι υπάρχει? Όχι, δεν το είχα φανταστεί. Έχει Πακιστανούς εδώ? Έχει, ναι. Σου λένε τίποτα για το περιστατικό, για την ιστορία? Όχι, όχι, τίποτα. Έχετε φιλικές σχέσεις? Ναι, ναι. Είδες, οι νέοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Ζουν, έχουν άλλη άποψη. Άλλη άποψη, ναι. Τι θα πεις στους δικαστές που θα σε δικάσουν? Θα σε δικάσουν ή θα σε αφήσουν ελεύθερο, θα καταλάβουν ότι εσύ δεν έχει σχέση με την ιστορία? Δεν ξέρουμε ακόμα, εντάξει. Μπορεί να το έχουν καταλάβει ήδη και να μας ελευθερώσουν. Ο αδερφός σου είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί πυροβόλησε πάνω σε ανθρώπους. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, εντάξει, μαζί σου. Είναι αυτοάμυνα όμως. Αυτοάμυνα είναι, αλλά. Τη ζωή του. Σωστά. Πήγε να σώσει. Έχεις δει πολλά παιδιά εδώ μέσα, έτσι. Πάρα πολλά, ναι. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που τους οδήγησε στη φυλακή? Έχεις βγάλει κανένα συμπέρασμα? Είναι η κακή συμβίωση έξω, κυρίως με την οικογένεια. Το έχεις εντοπίσει και εσύ αυτό? Ναι. Κυρίως με την οικογένεια? Ναι. Τι θα τους βοηθούσε περισσότερο για να βρουν ένα στήριγμα? Σε επίπεδο συναισθηματικό ή υλικό? Και τα δύο. Ή ένα από τα δύο. Οι περισσότεροι δεν έχουν βρει τίποτα από τα δύο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ επίσης. Είδαμε λοιπόν και τις συνεντεύξεις που πήρε ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος από τα
τους φυλακισμένους, από τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στις φυλακές, στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων στην Αυλώνα. Μιλάμε για ανθρώπους 21 ετών, μικρές ηλικίες που μπήκαν σε αυτό τον βωμό να βρίσκονται εκεί μέσα. Να αλλάξουμε όμως θέμα και να πάμε στο διεθνές κομμάτι, στη Συρία αυτή τη φορά, όπου μια ομάδα μικρών παιδιών στη Συρία μιλά σε τηλεοπτική κάμερα για τις ανάγκες ρεπορτάζ τηλεοπτικού δικτύου για την ανάδειξη του δράματος των παιδιών του πολέμου της Συρίας. Ωστόσο, το δράμα παίρνει σάρκα και οστά όταν μια οβίδα πέφτει ακριβώς από πίσω τους. Το οστικό κύμα συνταράσσει τα παιδιά και το τηλεοπτικό συνεργείο. Τα παιδιά δεν ξαναμπαίνουν στο πλάνο, ωστόσο ακούγονται κάποιες φωνές οι οποίες αφήνουν την αίσθηση στους θεατές ότι γλίτωσαν, τουλάχιστον για σήμερα, τη ζωή τους. Να πάμε όμως να δούμε το βίντεο και τις ανατριχιαστικές αυτές στιγμές και επιστρέφουμε. Καθημερινά, όπως γνωρίζουμε όλοι, στη Συρία χάνονται ανθρώπινες ζωές, μικρά παιδιά αλλά και όλων των ηλικιών άνθρωποι χωρίς λόγο και αιτία για πολιτικά θέματα, έτσι. Πεθαίνουν άνθρωποι για πολιτικά θέματα. Αυτό είναι τραγικό στη ζωή. Να περάσουμε όμως, Κυριακή, στον Μπαγκλαντές, όπου τι συνέβη εκεί. Στον Μπαγκλαντές και στις πολύ νεκρές διαδηλώσεις. Με ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προχθές κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που εξέβραζαν την οργή τους για τους όρους υπό τους οποίους πρόκειται να διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές την 5η Ιανουαρίου του 2014 στον Μπαγκλαντές. Επίσης, άλλοι 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την απεργία την οποία κάλεσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαγκλαντές, το οποίο και ηγείται του συνασπισμού της αντιπολίτευσης της πρώην Πρωθυπουργού Χαλέντα Ζία και αφού η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα να οριστεί ουδέτερη υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία θα επιβλέψει η εκλογική διαδικασία. Ο πρόεδρος Χασίνα Ουαζέν πρότεινε το σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα κατά τη διάρκεια των εκλογών. Αλλά η Ζία αρνήθηκε να λάβει μέρος και κάλεσε σε απεργία. Περισσότεροι από 450 υποστηρικτικές της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της απεργίας, δήλωσε ο Ραχούλ Καμπίρ Ριβζή. Συμπλήρωσε ακόμα ότι είναι αναγκασμένοι να αναστείλουν την απεργία για τουλάχιστον 12 ώρες. Οι διαδηλωτές προέβησαν σε βανδαλισμούς σε βαγόνια τρένων και εμπόδισαν την κυκλοφορία υπεραστικών λεωφορείων. Οι προηγούμενες εκλογές είχαν διεξαχθεί το 2008, όπου η Λαϊκή Ένωση της ΕΗ Χασίνα Ουαζέντ είχε καταγάγει σαρωτική νίκη. Αλλά από την... Βλέπουμε όμως και πλάνα και εσείς και εμείς, άνθρωποι να τρέχουν, να γλιτώσουν. Να περάσουμε όμως στη Βοσνία. Σε ένα άλλο θέμα, σε ένα περίεργο θέμα θα έλεγα. Όπου κατά βόθρα καταπίνει η λίμνη. Κατάπιε λοιπόν πριν από 2 εβδομάδες μια λίμνη στο χωριό Σάνικα στη Βοσνία. Κατά βόθρα εξαφάνισε τη λίμνη και τα δέντρα που την περιέβαλαν, αφήνοντας στη θέση της ένα γιγαντιό κρατήρα διαμέτρου 40 μέτρων και βάθους 8 μέτρων. Μαζί με τη λίμνη χάθηκαν και τα ψάρια, ενώ αρκετά σπίτια βρίσκονται επικίνδυνα κοντά στην καταβόθρα, η οποία συνεχίζει να μεγαλώνει. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί από την πλήρη διάβρωση της λίμνης, που στο παρελθόν αποτελούσε πόλο έλξης για τα παιδιά. Να αλλάξουμε όμως θέμα, Κυριακή, και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο όταν μου το έλεγες το πρωί, μου μιλούσες λοιπόν για τα τρίκαλα και εγώ σου έλεγα ότι θα μου πεις για κάποιο τυρί, για κάποιο κεφαλωτή και εσύ μου λες για το μεγαλύτερο γλυφιτζούρι. Το μεγαλύτερο λοιπόν γλυφιτζούρι, το οποίο κατασκευάστηκε χθες στον Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Το μεγαλύτερο γλυφιτζούρι στον κόσμο έγινε το δοκιμαστικό ζύγισμα, και η ζυγαριά έδειξε 3.600 κιλά καθαρό βάρος. Με αυτά τα κιλά, το γλυφιτζούρι θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο και δίκαια θα καταρρύψει το ρεκόρ Guinness. Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ κατήχανε οι Αμερικανοί. Το γλυφιτζούρι τους ήταν 3.200 κιλά και είχε κατασκευαστεί πέρσι. Βλέπουμε εδώ τους φάγαμε λοιπόν τους Αμερικάνους για το 2013. Βλέπουμε και πλάνα από το μεγαλύτερο γλυφιτζούρι του κόσμου πλέον. 3.600 κιλά, δηλαδή πόσο καιρό κάνανε να το φτιάξουν αυτό το γλυφιτζούρι? Φαντάζομαι αρκετό. Να περάσουμε όμως
στο γιγαντιαίο μπαούλο της Louis Vuitton στην Κόκκινη Πλατεία. Στο... Γιγαντιαίο. Και Louis Vuitton, μάλλον μου μυρίζονται πάρα πολλά χρήματα. Έτσι είναι αυτά. Το Κρεμλίνο, λοιπόν, απέτησε να αποσυναρμολογηθεί το γιγαντιαίο μπαούλο με τα χρώματα της γαλλικής μάρκας πολυτελείας Louis Vuitton, που έχει εγκατασταθεί στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία έχει περιληφθεί από την UNESCO στην Παγκόσμια Κληρονομιά της Ανθρωπότητας, για να μπει έτσι τέλος σε ένα σκάνδαλο που προκαλεί πολλές αντιδράσεις στη Μόσχα. Μια πηγή στους κόλπους της Προεδρίας δήλωσε προς τα ρωσικά πρακτορία, όπου ζητήθηκε να απομακρυνθεί γρήγορα το ύψος 9 μέτρων και μήκους 30 μέτρων περίπτερο, που φέρει το φημισμένο έμβλημα LV. Η κατασκευή, η οποία εγκαταστάθηκε άμεσα στα τείχη του Κρεμλίνου, είναι το περίφημο εμπορικό κέντρο GUM, με την ευκαιρία για τα 120 χρόνια επετείου από την ίδρυση αυτού του τελευταίου, κρύβει εν μέρη τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου, Βαλεντίνου πήγα να πω, το μυαλό μου εμένα στο Φεβρουάριο, και τους χρωματιστικούς τρούλους του. Το ζήτημα της διάλυσης αυτού του περιπτέρου, το οποίο έχει προκαλέσει πολύ θόρυβο, λύθηκε. Οι οργανωτές αρχίζουν να αποσυναρμολογούν. Δήλωσε μερικές ώρες αργότερα ένας εκπρόσωπος της Δημαρχίας της Μόσχας, ο Βλαντιμίρ Τερνίκοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφαξ. Πάντως, να πούμε πως οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν επί τούτου χθες το απόγευμα δεν είδαν να γίνεται καμία εργασία. Είδαμε λοιπόν και αυτό το θέμα, το οποίο είναι ωραίο. Ξέρεις, Louis Vuitton τώρα και πολλά λεφτά και πολύ κλειδί και πολλά διάφορα. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Να περάσουμε κυρίως σε ένα άλλο θέμα. Στους Steve Leonard και Jason Roberts, που ψάχνουν για πολικές αρκούδες για την εκπομπή Incredible Journey στο BBC. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, με μια μικρή βάρκα μέρος ενός τεράστιου πακετώνα, καταραίει και δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα, που παραλίγο όμως να τους παρασύρει. Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε και το σχετικό απόσπασμα και επιστρέφουμε. It's extremely rare. It may be a great place for the bears to find food, but it's also a potential death trap. Είδαμε λοιπόν και τα σχετικά πλάνα. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα, κορίτσια, και απευθύνομαι σε εσάς, κορίτσια, και σε εμάς και τις δύο, και όλες γενικότερα, όλες τις γυναίκες. Τι μπορεί να σας περιμένει εκεί που δεν το περιμένετε? Έτσι ακριβώς. Καθώς ένας νεαρός Αμερικανός, μάλλον θα σας πω ένα παράδειγμα τι έκανε ο εξυπνάκιας Αμερικανός, αποφάσισε να κάνει μια μάλλον άσχημη φάρσα στην κοπέλα του και μάλιστα στην επέτειο, στα 5 χρόνια δηλαδή, που ήταν μαζί. Έχοντας λοιπόν τοποθετήσει μια κάμερα στην κρεβατοκάμαρά του, ο νεαρός προσεγγίζει το θύμα του και με θλιμμένο ύφος αρχίζει να της κάνει πλάκα, λέγοντάς της ότι την απάτησε σε ένα ταξίδι του στο Λος Άντζελες. Όμως οι φάρσες τιμωρούνται. Το βίντεο κάνει μεγάλη επιτυχία στο YouTube, έχοντας ξεπεράσει 31,4 εκατομμύρια προβολές. Πάμε να δούμε το βίντεο και να πάρετε και εσείς, κορίτσια, για το μάθημά σας για το τι μπορεί να κάνουν οι άντρες. Alright guys, I'm in Aruba right now celebrating my 5-year anniversary with my girlfriend. I'm gonna prank her tonight by telling her that I cheated on her. Isn't this cute? Yeah. Come here for a second. Like, just sit up. Come on.
can't. Just come here, baby. I gotta talk to you. I gotta tell you something that's gonna be like the worst thing you've ever heard in your life. I swear to God, I will never do it again. I f***ed up. What did you do? 3 weeks ago when I was in LA. I met this stupid girl. It was one. It was one night, baby. I swear to God, I'll never do it again. Like, I can't sleep or eat or nothing right now. I know this is the worst time we're celebrating our anniversary. We have a family. Baby, I know. Like, I swear to God, I know. I'm so sorry. I don't even know what to say. I cheated on you. What? I cheated on you, too. Yo, you did. What did you just say? You did not cheat on me. Did you cheat on me? Brittany, yo. Did you I did. I'm sorry. You f***ing cheated on me. No, you did not. No, you didn't. Yo, be for real. My heart's killing me. Did you cheat on me? Hey, did you cheat on me? You f***ing cheated on me? You f***ing cheated on me? Are you f***ing serious? You're f***ing serious right now. You f***ing... With who? Yo. Talk. Oh my fucking God. You fucking better be lying to me. You better be fucking lying to me, yo. You fucking lying to me. I saw you sit on your camera, you idiot. What? What? Oh my fucking God. No way. You didn't cheat on me? No. Είδαμε λοιπόν και τη φάρσα που έκανε ο Εξυπνάκιας και μετά τον πήρανε τα νευράκια του. Έτσι ακριβώς την πάτησε. Χάρηκα πάρα πολύ, δεν ήξερα το τελείωμα του βίντεο, Κυριακή. Μπράβο, να μας φέρνεις και άλλα τέτοια να βλέπουμε. Λοιπόν, δεν φεύγουμε από εδώ σήμερα. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Αν δεν δείξουμε την Νταϊάννα, να ζητήσουμε μεγάλη συγγνώμη, μία συγγνώμη, αν αργήσουμε λιγάκι να φύγουμε. Αλλά αν δεν φύγουμε και δεν δείξουμε το βίντεο Νταϊάννα, δεν ξέρω αν θα βρίσκομαι εγώ αύριο εδώ, από εβδομάδα εδώ. Γιατί εδώ Κυριακή, από το πρωί μου λέει, αν δεν δείξουμε αυτό το βίντεο, αν δεν δείξουμε αυτό το βίντεο. Το τρέιλερ. Το τρέιλερ, ναι. Θέλω λοιπόν, Κυριακή, να μου πεις τι έγινε ακριβώς. Χθες βγήκανε τα κινηματογραφικά τρέιλερ για τις ταινίες τις καινούργιες και φυσικά ανάμεσα τους και η Νταϊάννα. Που ήταν η διασημότερη γυναίκα στον κόσμο, ο θάνατος της προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. 16 χρονιά μετά το άδοξο τέλος της Νταϊάννα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, ο Όλιβερ Χίσμπιγκελ ετοιμάζεται να επιτυπώσει στον κινηματογραφικό, στο κινηματογραφικό πανί με τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και διέστηση τα τελευταία 2 χρόνια της ζωής που έμεινε γνωστή ως η πριγκίπισσα του λαού. Πανέμορφη ήταν. Ήταν πανέμορφη. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε. Αυτό που λένε Βασίλισσα, ρε παιδί μου, εκτός από την ομορφιά της, ήταν πολύ καλή σύμφωνα με όσα λένε και όσα γράφονται. Έτσι, εγώ δεν ήμουν μαζί της για να ξέρω αν ήταν καλή ή κακή γυναίκα. Αλλά έχω διαβάσει τα καλύτερα. Κανένας άνθρωπος δεν έβγαινε να πει κάτι το αρνητικό για εκείνη. Να δούμε και σε δημοσιεύματα. Να δούμε όμως το τρέιλερ για να ηρεμήσει και η Κυριακή Τσανικίδη και επιστρέφω. Well, I'll see you next weekend. The one after. Well, if that's what the palace have decided. It's still possible you might be queen one day. I want to help people. You're so good at giving love. The hard part is receiving love. Doctor, this is Diana. Well, perhaps I can show you around. There's a canteen on the ground floor, but it's not open late. We could always pop around the corner for supper with me. I'm serious. I don't know how to contact you. Well, I'm like most people. I've got a mobile. Actually, I'm not like most people. I have 4. Cheers. Cheers. He doesn't treat me like a princess. It's almost as if he doesn't know who I am. Maybe he doesn't. He might be very badly informed. You're the most famous woman in the world. Use your power. I'm only trying to highlight a problem that's going on all around the world. I'm in love with a heart surgeon. Don't think I've ever been so struck by someone.
If your feelings are this strong, he will feel the same. Where are we going? To the very edge of the kingdom. The next few days are going to be a little bit tricky. If I marry you, I have to marry the whole world as well. That's not possible. Anything's possible. I am a surgeon! I can't work with the paparazzi sticking their cameras in my face! When you fall in love, you just keep going despite the warning lights. You keep telling me everything's going to be all right. It's not all right. It's all wrong. You've received an offer from Dodi Fayed. Does it feel right to be going on this trip? You're not going because you feel lonely. I was trying to find a way for us to be together. Diana! Λοιπόν, και το τρέιλερ. Η Κυριακή Τσανική θα έχει σίγουρα ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, αφού το έδειξαμε το τρέιλερ της ταινίας για την Νταϊάννα. Σε αυτό το σημείο, να σας πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παρασκευή σήμερα, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 9. Όπως λένε πολύ, ας πούμε, Δευτέρα ραντεβού και οι τρεις. Κάτι τέτοιο θα σας πούμε και εμείς, καθώς θα έχουμε και την Έλληνα Θεοδόρου στην παρέα μας την Δευτέρα. Από εμάς να έχετε, ακολουθεί μάλλον η εκπομπή Ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Πετινάκη. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Από την Νικόλετα Τσίκου, την Κυριακή Τσανική και την Έλληνα Θεοδόρου. Γεια σας.